Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το στάδιο 2002 στη Σαϊτάμα. Εντάξει, είναι Juventus εναντίον Ajax. Μαζί σας σήμερα ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και στο σχολιασμό ο Γιώργος Δανάηλακης. Ευχαριστώ Χρήστο και με την ευκαιρία να χαιρετήσω όσους μας βλέπουν σήμερα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Μαντζούκιτς! Ω, το πιάσε. Μπράβο. Ντιμπάλα ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Θα δοκιμάσει. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Βλέπουμε να κάνουν ένα πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Κουαντούα Σαμόα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πέλκμαν. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, ήδη έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι. Ναι, έχουν ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά, παίζοντας μονότρεμα τον αντίπαλο. Αλλά θέλω να δω για πόση ώρα ακόμη θα καταφέρουν να παίζουν σε αυτό το τέμπο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα και ο αντίπαλος θα αρχίσει να γίνεται πιο επικίνδυνος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Την μπάλα! Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Γιάν Κούντελα θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει μακριά. Γιάν Κούντελα προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει την πάσα με ακρίβεια. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κουαντούα Σαμόα σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Ζιγέκ. Ντάιτς. Σιρτή κάθε την παλιά. Πολύ. Μαντζούκιτς. Γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Γιουβέντους. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Με μεγάλη μαεστρία κατάφερε να σκοράρει παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ. Χριστό. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι ένας στιγνός εκτελεστής. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος... Μαντζούκιτς! Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι και σκόραναν. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Κατάφερε να σκοράρει με μια πολύ καλή κεφαλιά. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα 2 γκολ στον αγώνα. Μάλιστα. Έχουν βάλει 2 χωρίς να δεχτούν κανένα. Και προσπαθεί να σουτάρει. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Λίγκστάινερ. Ευκαιρία για γκολ. Λίγκστάινερ αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Η
πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Πίρκεβερ, Ρουγκάνι, επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Την μπάλα! Σέντρα προς τον Αφιάλο, σουτ. Ξανά τον σταματά το δοκάρι. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Τι θα έλεγες για το πρώτο ημίχρονο? Στο πρώτο 45 λεπτό έβαλαν δύο γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά ο αντίπαλος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Τώρα βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν, αλλά να συνεχίσουν με την ίδια δίψα το παιχνίδι. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Δεσίλιο. Του Αντούα Σαμούα. Θα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι. Δοκιμάζει την κεφαλιά. Να το! Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Μαντζουκίτς έχει ανοιχτεί από τα πλάγια. Έκοψε την πάσα. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως... Μαντζουκίτς! Από πολύ πλεονεκτική θέση. Και το έχει ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Λίγο έλλειψη. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανή διαφήμιση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ίνδαλμα. Μαντζουκίτς! Τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το σύγχρονο. Πολύ πλεονεκτική θέση. Μπέλκμαν θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ψάχνει να διαπεράσει. Έρχεται το σούτ. Δεν ανησύχησε καν. Πιάνιτς. Κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Περνάει ανάμεσά τους. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Με καλές προϋποθέσεις από το σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Μπορούσε να σηκώσει το κεφαλάκι του και να ψάξει να συμπέκτη. Θα εκτελεστεί πλάγι. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Γιάν Κούντελα, υπέροχη προσπάθεια. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Την μπάλα, έτοιμος να δοκιμάσει το πόδι. Οι αντίπαλοι πρέπει με κάποιο τρόπο να τους κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους. Γιάννης! Ωπ, κίνδυνος ενώ. Αν έμπαινε θα ήταν...
Αν έμπαινε θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Μία κεφαλιά. Έβαλε. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστος. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Κεφαλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Την περνάει ανάμεσά τους. Και πίσω στον άξονα. Την μπάλα! Καλή απο... Και να η κεφαλιά. Άλλο πήγε για μπεκάτσες εδώ. Γιάν Χούντελαρ με φοβερή αποφασιστικότητα προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Αυτό είναι! Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη. Αν πούμε ότι τους κέρδισαν, θα είμαστε άδικοι. Κυριολεκτικά τους διέλυσαν. Οι τελικές σου σκέψεις, Γιώργο? Η Γιουβέντους έδειξε πως υπερτερεί σε ποιότητα στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούμε να πούμε πως αγχώθηκε ιδιαίτερα. Γενικά έλεγχε τον αγώνα και ανέβαζε ταχύτητα όποτε χρειαζόταν. Και αυτό είναι το τέλος της απόψινής μετάδοσης. Με μένα, τον Χρήστο Τυρακόπουλο και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Γιώργο Θανάηλακη.